Θα καλησπερίσω τον Παναγιώτη Φουντά που είναι στέλεχος της ΚΝΕ. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, βάλε μας λίγο στο κλίμα, δώσε μας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι έχετε ετοιμάσει για αύριο, ώρες, ποιοι συμμετέχουν και τι μηνύματα βγαίνουν. Λοιπόν, φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Λαμία, το κεντρικό φεστιβάλ, θα γίνει πρώτη φορά στο πάρκο Τσαλτάκη, mm-hmm. πίσω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Mm-hmm. Από εκεί στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τις εκδηλώσεις που περιέχει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, mm-hmm. με πολιτική βέβαια ομιλία που θα την κάνει ο σύντροφος Κώστας Μπαζδέκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Mm-hmm. Θα υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Θα υπάρχουν πέρα από την ομιλία και σαν συναυλία, τραγούδια. Ναι, θα έχει και ένα, στο πούμε, γλέντι στο τέλος, αλλά και θα υπάρχει και συμμετοχή mm-hmm. του Συλλόγου της Ένωσης Μικρασιατών Λαμίας, ναι. Που τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους και στο φεστιβάλ. Αύριο είναι η εκδήλωση, να το ξαναπώ εγώ, Παναγιώτη, είναι ΚΝΕ οδηγητή ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς το πλάνο και το μήνυμα που βγαίνει από τους νέους ανθρώπους όπως είσαι εσύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλει να περάσει ουσιαστικά η ΚΝΕ μέσα από αυτό το φεστιβάλ είναι ότι χωρίς αγώνα, όπως λέει και το σύνθημα, αγώνας, γνώση, τόλμη και αντοχή, γιατί χωρίς αγώνα δεν κατακτιέται τίποτα, ναι. Χρειάζεται γνώση, γιατί χωρίς αυτήν δεν πας πουθενά, η γνώση είναι δύναμη. Τόλμη, γιατί για να αντιμετωπίσει κανείς τις δυσκολίες πρέπει να τολμά και να παίρνει πρωτοβουλίες, γιατί όλοι βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση σήμερα, mm-hmm. και ειδικά οι νέοι. Και αντοχή στις δυσκολίες, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, χρειαζόμαστε και μας αξίζουν. Πόσο εκτιμάς, Παναγιώτη, είσαι ένας νέος άνθρωπος, 19 ετών πρέπει να πω, που έχει μια πολιτικοποιημένη δράση, να το πω ακόμα εγώ, ίσως λίγο άγουρη, λόγω της ηλικίας σου. Θέλω να πεις πόσο όμως αντιλαμβάνεσαι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας, αν τα βιώνουν πραγματικά ή αν, δεν ξέρω, τώρα επέτρεψέ μου να πω, είναι μόνο στο Pokemon Go και τίποτα περισσότερο. Έχει ένας νέος άνθρωπος σαν και σένα προβληματισμούς και αγωνίες? Αυτό θέλω να μου πεις. Κοιτάξτε, σίγουρα οι νέοι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνονται τα προβλήματα γιατί τα βιώνουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Αλλά μεγάλο μέρος αυτών, και αυτό έρχεται ως συνέπεια του συστήματος στο οποίο ζούμε, είναι ότι το σύστημα αυτό καλλιεργεί τον ατομικισμό, την αδιαφορία και κρατάει τους νέους μακριά από τον αγώνα. Και εμείς αυτό θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα, ότι θέλουμε τον νέο αγωνιστή να μπορεί να αντιμετωπίσει και να θέλει να αντιμετωπίσει και να μπαίνει μπροστά στα προβλήματα τα οποία του δημιουργεί αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Θέλω το μήνυμα και από αυτή την εκδήλωση αύριο, το φεστιβάλ, την πολιτική δράση και όχι μόνο, και την καλλιτεχνική δράση, ξαναλέω εγώ, Παναγιώτη. Άρα, το μήνυμα που στέλνετε οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Οι νεολαίοι τα προβλήματα δεν σας βάζουν κάτω, αυτό αντιλαμβάνομαι. Καθόλου, ακόμα μας κάνουν πιο δυνατούς και με πιο πείσμα συνεχίσουμε. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 42 φεστιβάλ και στο πλευρό του κόμματος, το οποίο συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, ναι. συνεχίζουμε την δράση μας μαζί με το λαό, δίπλα του, μαζί στα προβλήματα που έχει, να τον βοηθήσουμε μπροστάρτες πάντα εμείς οι κομμουνιστές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε και είχε ο λαός σε αυτόν τον τόπο, ναι. ήταν μπροστάρτες οι κομμουνιστές. Αυτό είναι αληθές και πρέπει να πω ότι είστε σταθεροί και οι νεολαίοι της ΚΝΕ αλλά και στο ΚΚΕ γενικότερα, Παναγιώτη. Αυτό διαπιστώνω εγώ χρόνια από το ρεπορτάζ, ότι έχετε σταθερές θέσεις. Λοιπόν, θέλω να κλείσω και με ένα δικό σου προσωπικό μήνυμα, αν θέλεις, γιατί είσαι και σπουδαστής εδώ στο τμήμα πληροφορικής, στο ΑΕΗ, στο τμήμα του ΑΕΗ που είναι στη Λαμία.
Είναι πρόσφορη αυτή η χώρα να είσαι εδώ να δουλέψεις? Τα λέω με αφορμή και την κουβέντα που κάναμε. Σκέφτεσαι κάτι άλλο και ποιο μήνυμα περνάς, και να κλείσουμε με αυτό, στους συνομιλικούς σου και όχι μόνο? Λοιπόν, καταρχάς, όπως θα ξαναγυρίσω λίγο στο σύνθημα, ότι η γνώση είναι δύναμη. Πέρα από τον αγώνα πρέπει να είναι καθημερινός και να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα, να βλέπουμε τι συμβαίνει, να ενημερωνόμαστε. Πρέπει και να έχουμε και γνώση. Και η γνώση δεν είναι μόνο το να καταλαβαίνουμε τα πολιτικά δρόμενα, αλλά και η γνώση των αντικειμένων που σπουδάζουμε. Mm-hmm. Να υπάρχει επιστημονικό δυναμικό, γιατί και το επιστημονικό δυναμικό χρειάζεται και το εργατικό δυναμικό. Αν δεν υπάρχουν και τα δύο αυτά, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε. Μάλιστα. Και βέβαια με το... όπως με τις αρχές, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα από τα κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος διαχειριστής, πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα. Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Αύριο 7 στο Πάρκο Τσαλτάκη στη Λαμία. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου.